Δεν είπατε το πράγμα, όχι. Εγώ είπα. Α, όχι, με συγχωρείτε. Μην ερμηνεύετε, είμαι εδώ. Είμαι εδώ να ερμηνεύσω τον εαυτό μου. Λέω λοιπόν, εγώ ρωτάω, ο πολίτη, όταν σας είπα προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε, είπα το εξής. Και λέω το εξής. Όταν έχουν βγει δύο υπουργοί και έχουν πει ότι οι ανάγκες μας είναι παραπάνω από το προσφερόμενο που δίνει η δημοτική αστυνομία. Ναι. Ένα. Δύο. Όταν λοιπόν αυτό ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου, για να μπορεί να προετοιμαστείτε εσείς, οι Δήμοι και τα Υπουργεία. Δεν είναι άδικο, αν θέλετε, για την κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ακούστε. Να μην κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Είπατε, έχουν βγει δύο υπουργοί, μιλήσαμε και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και προφορικά μας διαβεβαιώνουν όλοι για αυτό που λέτε και εσείς προφορικά. Προφορικά εσείς αγοράζετε σπίτι, δεν κάνετε συμβόλαιο. Εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να αγοράσουμε θα τη το ζωή δείτε, μας. Έχετε... Τη συνέχεια της εργασίας μας. Να σας απαντώ. Σήμερα, γιατί κύριε Υπουργέ, να το ολοκληρώσω. Η διαθεσιμότητα, στους 8 μήνες διαθεσιμότητα, οι συνάδελφοί μου θα βγουν με το 75% επί του βασικού, θα είναι όλοι υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ξέρετε καλά ότι με τη διαθεσιμότητα, κύριε Υπουργέ, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που όσο καλό πιστός κι αν είμαι και να θέλω να σας πιστέψω, δεν κατοχυρωνόμαστε πουθενά σε ό,τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Ό,τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Άκουσα κύριε Πρόεδρε λοιπόν, επειδή σήμερα συνεχίζεται η συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου, αυτό που λέτε, κάντε λίγο υπομονή μέσα στην ημέρα. Α, μπορείς, ένα. Κάντε λίγο υπομονή. Θα δώσετε δηλαδή μια απάντηση. Δεν λέω τίποτε άλλο. Και λέω και κάτι άλλο ακόμα. Να σας πω κάτι. Όταν σας λέω, επειδή μιλήσατε για το 75% του επί του βασικού. Επί του βασικού, των αποδοχών. Ναι, ναι. Όχι επί του βασικού, επί των αποδοχών. Το 75% είναι επί των αποδοχών. Όσα έπαιρνε 100 ευρώ ο κύριος Κόσυβας, θα παίρνει 75. Όχι τον ονομαστικό, των αποδοχών. Αν έπαιρνε, λέω, μέχρι χτες. Άλλο ονομαστικό μισθός, άλλο οι αποδοχές. Έχουν και επιδόματα και δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, κύριε, λοιπόν, το ίδιο. Πάμε όμως, γιατί δεν έχει το θέμα. Ναι. Εγώ δεν το αγγίζω καθόλου, να σας πω γιατί δεν το αγγίζω. Διότι λέω ότι έχουμε δώσει ένα τρίμηνο για να γίνει προετοιμασία των ίδιων, των Δήμων και των υπηρεσιών των άλλων φορέων. Άρα. Αυτό το διάστημα που λέει για το 75 και τα υπερχρεωμένα γίνεται για να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζεμένο.